Περνάμε πολύ ωραία, γιατί είναι, έτσι όλοι είμαστε λίγο, δεν είμαστε πολύ καλά. Τι εννοείς δεν είστε πολύ καλά? Κοίταξε, του γιατρού. Διπλές, όλοι λένε πω διπλή παράσταση, ρε παιδί μου, δύο παραστάσεις. Στις διπλές δεν έχουμε καλύτερο. Γιατί έχουμε και μία ώρα κενό ανάμεσα στις δύο παραστάσεις και γίνονται, δεν μπορώ να σας πω. Τι κάνετε για παράδειγμα? Διαβάζουμε ποίηση, ας πούμε. Είμαι σίγουρος πως δεν το κάνετε αυτό, άλλο. Άλλο αλήθεια, ας πούμε. Όχι, διαβάζουν ποίηση, αλλά πώς. Ναι. Πώς αυτό... και ποιος. Άμα θέλεις, έλα να δεις. Το ποιος είχε ενδιαφέρον. Ποιος διαβάζει. Γενικά διαβάζουμε πράγματα. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Η Κατερίνα Παπουτσάκη. Δεν μπορώ να επεκταθώ, δυστυχώς. Να βέλουμε τραγουδάμε επίσης. Να φέρουμε μια κάμερα να σας γράψει αυτό το μεσημέρι. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Έκτακτο, όχι έκτακτο παράρτημα. Έκτακτη διακοπή. Να κάνω μια ερώτηση. Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι έγκυος. Εντάξει. Πάει κι αυτή. Εσύ ρωτάς τώρα για δεύτερο πρόσωπο, για τρίτο πρόσωπο. Είναι ευγενικό αυτό που κάνεις. Δεν είναι καθόλου. Αλλά όμως δεν ρωτάω κάτι κακό. Ρωτάω κάτι ευτυχισμένο. Δεν απαντάει. Είναι! Δεν απαντάς. Γιατί δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο. Τώρα, την ώρα που είμαι στον αέρα, να πάρω. Για πάρε. Έλα, Κατερινάκη. Θυμάται. Αγαπούλα, θυμάται κιόλας άλλωστε τη 12.30 ώρα, Κατερίνα. Θυμάται, αλλά δεν μπορεί να ξυπνήσει. Έχει. Εναυτίες πρωινές. Και είχε βγει χτες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά που την έβλεπα. Και δεν ήταν, είχε αυτό το λίγο που αφήνουν οι γυναίκες, περιμένουν μόνο τα μαλλιά της, λίγο τη ρίζα, λίγο μαύρη που λες, α, δεν μπορεί να βάψει τα μαλλιά της μια γυναίκα τους πρώτους 4 μήνες που περιμένει μωρό. Μπορεί και να είναι ατιμέλητη. Ποτέ δεν είναι ατιμέλητη, Κατερίνα. Χθες που ήμασταν στο γραφείο μαζί με την Ηλιάκη και το βλέπαμε αυτή τη συνέντευξη, είπε η Ηλιάκη ότι εγώ πιστεύω ότι είναι έγκυος, γιατί πρώτον έχει τη ρίζα και δεύτερον φοράει φαρδιά ρούχα. Το έχει πει και στο δέσμο του παλιά. Όχι, εσύ δεν φοράει φαρδιά, εσύ είναι και είναι πλάκα, την πιάνω. Καλά, εσύ που να βρει άντρα. Ότι δεν απαντάς. Ότι συγγνώμη. Περιμένατε δηλαδή ότι η παπουτσάκια όταν θα είναι έγκυος θα βγει μια κοιλιά τόση? Όχι. Ειδικά αν είναι τώρα 3 μηνών, 3,5 δεν θα βγει μια κοιλιά τόση. Δεν θα φέρει. Οπότε πώς τη βλέπετε αυτή την κοιλιά, αν υποθέσουμε? Δεν είπαμε ότι βλέπουμε κοιλιά. Βλέπουμε ότι φοράει φαρδιά. Για, επειδή η παπουτσάκια ήταν πάντα πολύ αδύνατη και ήταν κορμάρα. Τι είναι ακόμα. Ναταλία, όχι απαντήσει γιατί δεν έχει καταλάβει. Αν ήταν off, θα έλεγε όχι, δεν ισχύει. Ναι. Δεν μπορείς να πεις. Άλλη ερώτηση. Άντε, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι. Πότε τελειώνει αυτή η εκπομπή, πότε φεύγω. Έξι, εγώ πιστεύω ότι είναι. Απλά είναι όπως οι περισσότερες γυναίκες περιμένουν μωρό. Θέλουν πρώτα να σιγουρευτούν να περάσει το πρώτο τρίμηνο. Και εσύ, αφού το ξέρεις αυτό, τότε τι το λες? Σωστό.